Φίλες και φίλοι του καναλιού, γεια σας. Θα προσπαθήσουμε σήμερα παρέα με το Συμπέθερο, εγώ είμαι ο Συμπέθερος και αυτή είναι η κουζίνα μου, να φτιάξουμε άλλη μια εορταστική χριστουγεννιάτικη συνταγή. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε δίπλες. Η αλήθεια είναι ότι οι δίπλες δεν είναι καθαρά εορταστική συνταγή. Την έχουμε συνδυάσει εμείς με τα Χριστούγεννα, ας πούμε, ή με κάποιες άλλες γιορτές. Μάλιστα, σε πολλά μέρη της Ελλάδας τη συνδυάζουν με κάποια γεγονότα έτσι χαρμόσυνα και τις φτιάχνουν. Τέλος πάντων, εμείς τις έχουμε συνδυάσει με τα Χριστούγεννα και θα τις φτιάξουμε τώρα λόγω των Χριστουγέννων. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα υλικά μας, θα χρειαστούμε σήμερα μίξερ. Έχουμε εδώ τα υλικά μας, αυτά είναι για το σιρόπι, ζάχαρη, νερό, αυτά τα έχουμε αναλογία 1:1 σήμερα. Λίγο μέλι για το τέλος. Θα κόψουμε λίγες φλίδες από το λεμόνι και θα ρίξουμε και λίγο χυμό. Και από εδώ είναι τα υλικά μας για το ζυμάρι που θα φτιάξουμε για τις δίπλες. Το ζυμάρι, παιδιά, που φτιάχνουμε για τις δίπλες είναι πάρα πολύ απλό. Είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Είναι τα αυγά μας. Είναι αναλογία ένα αυγό, ένα 100 γραμμάρια. Λίγο ζάχαρη, μια πρέζα αλάτι και μια κουταλιά τσούπα ελαιόλαδο. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Έχει πολύ απλά υλικά, δηλαδή υλικά καθημερινά που τα έχει ο καθένας στο σπίτι του και μπορεί να τους φτιάξει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, έχουμε πίσω και λίγο αλευράκι το οποίο θα το απλώσουμε εδώ ωραία στον πάγκο για να απλώσουμε το ζυμάρι. Οι δίπλες δεν είναι κάτι δύσκολο. Η δυσκολία που έχουν οι δίπλες είναι το ζυμάρι. Πρέπει να το ανοίξει πάρα πολύ ψηλό. Πάμε να φτιάξουμε τώρα και τη ζύμη μας. Είχαμε ξεχάσει να βάλουμε και το χριστουγεννιάτικο φόντο εδώ, το γεμασολάκι μας. Λοιπόν, η ζύμη, όπως είπαμε, είναι απλή. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Αλευράκι. Έχουμε βάλει 300 γραμμάρια για όλες τις χρήσεις. Είπαμε ότι θέλουμε αναλογία ανά 100 γραμμάρια ένα αυγό. Οπότε έχουμε και 3 αυγουλάκια. Πάμε και αυτά μέσα. Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, μια πρέζα αλάτι και βάζουμε και λίγο καστανί, γύρω στη μία μισή κουταλιά της σούπας και αυτή. Λοιπόν, πάμε να τα βάλουμε εδώ στο μίξερ, να ξεκινήσουμε στο γάζο. Εδώ κοντά να βλέπουμε όσο μπορείς να δεις. Ναι, δεν μπορείς να δεις, είναι λιγάκι δύσκολο. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει να δούμε τώρα αυτή τη στιγμή είναι η υφή που πρέπει να έχει η ζύμη όταν θα βγει, γιατί είναι λίγο παράξενο. Δεν θα είναι ένα ζυμάρι απλό έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει. Είναι ένα ζυμαράκι το οποίο είναι σαν τρίμα, πως βγαίνει τη στάρτα καμιά φορά. Θέλει λιγάκι βοήθεια με το χέρι να το ζωρίσεις λιγάκι για να πλαστεί. Αλλά επειδή αργεί να απορροφηθεί το αυγό από το αλεύρι, θα το αφήσουμε στο ψυγείο για λίγο να μαλακώσει και να δείτε ότι θα γίνει μια χαρά. Θα μπορούμε να το πλάσεις. Δεν αργεί να γίνει το ζυμαράκι μας. Δεν θέλει πολύ χτύπημα. Δείτε πως το βλέπω, είναι σχεδόν έτοιμο. Θα το βγάλουμε, θα το ζυμώσουμε λιγάκι στο χέρι. Θα το τελειώσει να πάρει ό,τι υπολείμματα έχουν μείνει μέσα. Εδώ το θέμα είναι, δεν πρέπει να το φοβηθείτε και να βάλετε κάποιο υγρό, ακόμα λίγο νεράκι ή κάνα αυγό παραπάνω. Πρέπει να το αφήσετε να ξεκουραστεί και να δέσει το ζυμαράκι από μόνο του.
Μπράβο, τώρα θέλει βοήθεια με το χέρι. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτσι. Θα το βοηθήσουμε λιγάκι με το χέρι να δέσει. Έτοιμο είναι. Θα το ανοίξουμε έτσι ωραία, θα το βάλουμε σε μια βεδράνη. Μια χαρά. Έχουμε καθαρίσει ώρα τον πάγκο μας, γιατί θα το χρειαστούμε μετά για το άνοιγμα του φύλου. Λοιπόν. Οπότε πάντα το βάλουμε τώρα στη μευράνη, να το βάλουμε ψυγείο να ξεκουραστεί, θα το δούμε, μπορεί να σου πάρει μισή ώρα, μπορεί να σου πάρει μια ώρα. Θα το δούμε πόσο θα μας πάρει, θα το ανοίξουμε λιγάκι ωραία, έτσι. Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό είναι, το βάζουμε ψυγείο να ξεκουραστεί για ένα μισάωρο με μία ώρα, θα το δοκιμάσουμε και μόλις είναι έτοιμο το βγάζουμε να ανοίξουμε το φύλλο μας να προχωρήσουμε. Αν να ξεκινήσουμε το ζυμαράκι μας, το έχουμε αφήσει, έχει ξεκουραστεί αρκετά, θα το κόψω μικρά κομματάκια γιατί εμείς τώρα εδώ είναι, οι δίπλες είναι για ακρίχρηση, εμείς θα τις φάμε, δεν είναι για κανένα ζαρχοπλαστείο. Ούτε το σχήμα μας ενδιαφέρει τόσο πολύ, όχι ότι δεν θα τις φτιάξουμε, θα προσπαθήσουμε να τις φτιάξουμε ωραία. Αλλά και να βγει λίγο πιο μικρή δεν μας πειράζει. Εκτός αυτού οι δίπλες τις κάνεις μία-μία, δεν έχει νόημα, έχουμε πάρει και μικρό τηγανάκι. Δεν έχει νόημα δηλαδή να χαλάμε μεγάλα τηγάνια και να χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ λάδι. Θα βάλουμε εδώ το λαδάκι μας. Το βάλουμε να ζεσταθεί. Δεν θέλει πολύ δυνατή φωτιά. Το αφήσουμε να κάψει και μετά τη χαμηλώσουμε. Λοιπόν, ρίχνουμε αλευράκι. Ρίχνουμε λίγο αλευράκι στον πάγκο. Δεν θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εγώ αυτό που κάνω, επειδή θέλω να φτιάξω μια μικρή δίπλα, θα κόψω ένα μικρό κομματάκι από τη ζύμη. Το σπρώξω λιγάκι με το χέρι, έτσι να... Λίγο βοήθεια με το χέρι. Θέλουμε πολύ αλεύρι. Πάμε. Δεν πιέζουμε πολύ στην αρχή γιατί θα κολλήσει πάνω. Όλη η ιστορία, παιδιά, της δίπλας είναι αυτό εδώ το πράγμα. Να ανοίξεις τη ζυμούλα όσο γίνεται πιο λεπτή. Αλλιώς δεν είναι κάτι σπουδαίο. Ας το εκεί τώρα εσύ.
ολοκληρώσει και τέρμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ μπορούμε να τις κάνουμε και τρεις. Εδώ στην ακρούλα. Λοιπόν, το λαδάκι μας λογικά έχει κάψει. Πάμε να ρίξουμε μέσα καμιά δίπλα. Πάμε να το δούμε. Λοιπόν, εγώ στις δίπλες χρησιμοποιώ αυτά τα δύο εργαλεία. Πάμε να δούμε πώς το κάνουμε. Πώς το κάνω εγώ. Βάζω εδώ λιγάκι αυτό. Έτσι. Αυτό. Λοιπόν, θα το βάλω μέσα και θα τη ρολάρω σιγά 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 σιγά. Να το. Να αρχίζει να παίρνει σχήμα. Βλέπεις, επειδή είναι ψηλή, παίρνει σχήμα κατευθείαν. Με το άλλο πιρουνάκι, οπ, βγήκε. Αυτό. Και απλώς τη γυρίζουμε συνέχεια να πάρει χρωματάκι από παντού. Είναι εύκολο, παιδιά. Εμένα μου αρέσει αυτό το ρολαριστό. Το έχω συνηθίσει και αυτό κάνω. Δεν βλέπω, δεν έχω νόημα δηλαδή να κάνω κάτι άλλο. Δεν θέλει και πολύ. Εξανθίνει. Λοιπόν, εδώ έχουμε το καψάκι μας, θα τις ρίξουμε μέσα. Πάσω εδώ στην άκρη. Θα το κουζίνω ένα μπόλικο. Γυρίσουμε πάλι. Μια χαρά. Το μόνο κακό με τις δίπλες, επειδή θέλει τυλιγματάκι, πρέπει να τις κάνεις μία-μία. Δεν έχεις περιθώριο να κάνεις κάτι άλλο. Αλλιώς δεν είναι κάτι δύσκολο. Θα τις βάλουμε εδώ στο ταψάκι με το χαρτάκι το απορροφητικό. Και μόλις ετοιμάσουμε όλες, τις σιροπιάζουμε και προχωράμε. Παιδιά, πρώτη έτοιμη. Νάτι. Και σαν σχήμα. Μια χαρά. Πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, φίλοι μου, οι δίπλες μας είναι έτοιμες. Πάμε τσακα τσακα τώρα να φτιάξουμε και το σιροπάκι μας.
να τις σιροπιάσουμε, να τις μελώσουμε, να τις ετοιμάσουμε, να τις βάλουμε στην πιατελίτσα μας. Πολύ ωραία. Μια χαρά. Μόλις άρχισε να παίρνει βράση, θα το αφήσουμε για δευτερόλεπτα. Αμέσως. Καθαρίζει αμέσως. Μόλις θα καθαρίσει, είναι έτοιμο. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Θα το τραβήξουμε τη φωτιά. Θα πάμε πιο δελειά και το εργαλείο εδώ. Βγάζουμε τη φωτιά, φτάνει, δεν θέλει άλλο. Κλείνουμε το μάτι. Το βλέπουμε ότι είναι καθαρό. Είναι έτοιμο το σιροπάκι μας. Μια χαρά. Αυτό το μόνο που θα κάνουμε τώρα. Έτοιμο. Θα το ρίξουμε το μελάκι. Φίλοι μου, ελάτε να τα δούμε. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Σιρόπι έτοιμο. Δίπλες έτοιμες. Σιροπιάζουμε. Εδώ με την τσιμπίδα. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ζεστό σιροπάκι, κρύα ή δίπλα. Έξω με την τσιμπίδα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Έξω. Λοιπόν, έτσι θα προχωρήσουμε και με τις υπόλοιπες δίπλες, να τις σιροπιάσουμε. Λοιπόν, σιροπιάζουμε, μελώνουμε, κανελώνουμε, καρυδιάζουμε και μοστράρουμε στην πιατέλα. Είμαστε στο παραπέντε έτοιμοι. Αυτή κάτω γιατί είναι λιγάκι έτοιμες. Και μία εδώ στην άκρη, μελάκι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτό είναι το γλυκάκι μας για σήμερα. Δίπλες, Χριστούγεννα και όχι μόνο. Λοιπόν, τις μελώσαμε, τις κανελώσαν, είναι έτοιμες. Ζεστές, ζεστές. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ όλους που βλέπετε τα βιντεάκια μου και μέχρι να κάνουμε το επόμενο, ίσως το επόμενο να είναι και κάποιο φαγητό. Γιατί γλυκό, 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 εντάξει. Λοιπόν, μέχρι να κάνουμε κάποιο επόμενο βιντεάκι και να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.